μας να μας εξηγήσει πού ακριβώς είναι η διαδικασία ή πού υπάρχει πρόβλημα και δεν προχωρά. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Χνιότ. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι και μετά από παρέμβαση και του Υπουργού δώσαν οδηγίες να εξεταστεί κατά πόσον είναι. Μπορεί τα παιδιά, κυρίως τα παιδιά, να έχουν αυτούς τους ανέπαφες αισθητήρες. Θα μας πείτε και τι άλλο εξετάζεται και γιατί δεν προχωράει η διαδικασία. Ναι, να σας ενημερώσω. Το θέμα του συνεχούς καταγραφέα ινσουλίνης, όπως και άλλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αποτελεί αρμοδιότητα του Οργανισμού Ασφαλής Υγείας πλέον. Την επιστολή της κυρίας Δημητρίου την είχαμε πάρει μέσω του Υπουργείου και είχαμε απαντήσει στην πρώτη επιστολή τουλάχιστον. Να σας ενημερώσω ότι το συγκεκριμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν έχει αξιολογηθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων, η οποία είναι το ανεξάρτητο σώμα που συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Υπήρξε θετική αξιολόγηση. Κατόπιν αυτού υπήρξε έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάλυψη του προϊόντος. Αυτό που μας καθυστερεί και μας στεναχωρεί και εμάς ιδιαίτερα είναι λόγω της υποστελέχωσης του τμήματος. Έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς τους οποίους πρέπει να προβούμε και γι' αυτό δεν έχουμε ακόμη προκηρύξει το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Και να διευκρινίσω ότι αναγκαστικά θα πάμε με διαγωνισμό γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Βεβαίως μπορεί να τελικά να καλύψουμε διαφόρων εταιριών καταγραφής, αλλά η διαδικασία οφείλουμε να είναι αυτή η συγκεκριμένη. Μάλιστα. Τώρα για πόσα, ο διαγωνισμός πόσα θα αφορά τέτοιους εισιτήρες? Θα καλύψουμε όλα τα παιδιά. Αν δεν κάνω λάθος, η έγκριση που είχαμε πάρει είναι μέχρι 13 ετών. Ναι, ξέρουμε αριθμό, πόσοι είναι, δηλαδή μπορεί και μια εισφορά κάποιου να αγοραστούν έτσι σε πρώτη φάση μέχρι να ληφθούν οι αποφάσεις και η καθυστέρηση. Εννοείται πώς είναι η τιμή τους? Όχι, πόσα είναι τα παιδιά? Πόσα είναι χρειάζονται τα παιδιά? Ναι. Δεν έχω υπόψη με αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Άρα, κυρία Χνιότ, κάτι πρέπει να γίνει, να επισπευθεί η διαδικασία. Και είναι και κάτι άλλο που αφορά τα παιδιά με διαβήτη που θα κάνει τη ζωή τους καλύτερη, που εκκρεμεί σε διαγωνισμό? Ναι. Υπήρχε η συγκεκριμένη αντλία η οποία καλυπτόταν από το Υπουργείο Υγείας και έχει τώρα στην αγορά κυκλοφορήσει ένα αναβαθμισμένο μοντέλο, το οποίο είναι και ενσωματωμένος καταγραφέας Ινσουλίνης, ναι, και γλυκόζης ουσιαστικά, η οποία έχει επίσης εγκριθεί η αντλία και μέχρι το Μάρτι θα υπάρχει διαθέσιμη, γιατί έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία, έχουν υπογράψει με την εταιρεία. Άρα πιο μπροστά αυτό. Ναι. Αυτό Ωραία. Σε μερικές εβδομάδες θα είναι διαθέσιμο κατόπιν πρωτοκόλλου και να σημειώσω ότι για το συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο τα παιδιά μέχρι 18 ετών ουσιαστικά εάν μπορούν να τη χειριστούν την παίρνουν χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Μάλιστα. Αν μπορούν να τη χειριστούν αυτοί και οι γονείς τους. Ευχαριστώ, κυρία Χνιότου. Εύχομαι να επισπεύσετε τις διαδικασίες. Φαντάζομαι θα βοηθήσει και σε αυτό πολιτικά και ο Υπουργός Υγείας. Κάποια πράγματα δεν πρέπει να μένουν να εξαρτώνται από καθυστερήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Και οι εταιρείες που μας ακούν, βεβαίως οι φαρμακευτικές, μπορούν επίσης να βοηθήσουν.